Θέλω να πω μόνο δύο λόγια. Άκουσα την θεατρικά προσχεδιασμένη ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την προαποφασισμένη κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Ο κ. Μητσοτάκη σήμερα επέλεξε να μετατραπεί σε ένα θλιβερό φερέφωνο του πραγματικού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο κύριος Σαμαράς. Του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έκτισε όλη του την πολιτική διαδρομή και όλη του την πολιτική καριέρα, πουλώντας ψεύτικο υπερπατριωτισμό σε ένα θέμα που επί 26 χρόνια αποτελεί πληγή στην εξωτερική μας πολιτική, στο θέμα της ονομασίας των γειτόνων μας, των βόρειων γειτόνων μας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αν και ήταν ο πρώτος, ο οποίος επισήμως, ως Υπουργός των Εξωτερικών, αντικαθιστώντας τότε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στις 2 Δεκεμβρίου του 1991, στο Συμβούλιο Κορυφής, απεδέχθη σε επίσημο κείμενο του ΣΕΟΚ τότε να καταγραφεί η γείτονα χώρα με τον όρο Δημοκράτη της Μακεδονίας. Αυτός ήταν ο οποίος απεδέχθη. Και ήταν βεβαίως και ο πρώτος ο οποίος γέννησε το πρόβλημα αυτό. Ήσυχα. Όταν πολύ αργότερα, δεν τα λέω εγώ, ανατρέξτε μιας και φωνασκείτε σε μαρτυρίες που αφορούν συνεντεύξεις του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ανατρέξτε να τα διαβάσετε και να τα διαπιστώσετε. Όταν στις 16 Δεκέμβρη του 1991, στην κρίσιμη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών τότε της ΕΟΚ, όταν εσυζητήτω η ανεξαρτητοποίηση των δημοκρατιών, των πρώην σοσιαλιστικών δημοκρατιών της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας, δεν έθεσε κανένα θέμα προκειμένου να πάρθει μια απόφαση που η Ελλάδα δεν ήταν σύμφωνη τότε. Και οι Γερμανοί και άλλες χώρες πιέζανε σε σχέση με το πώς θα ονομάζεται αυτή η χώρα. Τότε μάλιστα τον είχε χαρακτηρίσει ανόητο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μεγάλη ευθύνη για τη γέννηση του προβλήματος αυτού που ταλανίζει την εξωτερική μας πολιτική, είναι αυτός που αργότερα είχε το θράσος να σηκώσει τη σημαία του υπερπατριωτισμού και να ρίξει τότε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και σήμερα πάλι είναι αυτός ο οποίος, παρουσιάζοντας τον υπερπατριώτη, έρχεται να παριστάνει τον θεματοφύλακα των εθνικών αξιών του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή και του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν το 1994, έχοντας ιδρύσει το κόμμα της Πολιτικής Άνοιξης, λησαλέα επιτίθετο και στους δύο, τότε πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, για το θέμα των Σκοπίων, ζητώντας να αποχωρήσουν από την ενεργό πολιτική δράση. Διότι η Ελλάδα, έλεγε, δεν μπορεί να έχει μια ηγεσία κουρασμένη και πρέπει να τρέξει μπροστά. Και βεβαίως είναι ο ίδιος που είχε ξεχάσει όταν αργότερα έγινε πρωθυπουργός το θέμα αυτό, διότι η κυβέρνησή του και ορθώς τότε δια του εκπροσώπου της, του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Βενιζέλου, στη σύνοδο, στη συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσίαζε την επίσημη εθνική θέση και της κυβέρνησης Σαμαρά, που ήταν σύνθετη ονομασία, προφανώς με τον όρο Μακεδονία, με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμως. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, υπομονή. Κυρία Βούλτεφ, κάντε υπομονή. Μην παρεμβαίνετε. Κυρία Βούλτεφ, ευκαιρία να μιλήσουμε και με ονόματα και με διευθύνσεις. Όλα θα τα πούμε και για όλους θα τα πούμε. Δεν θα γλιτώσετε αυτές τις δύο μέρες.
Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι έχει ο καιρός γυρίσματα και ορισμένες φορές η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, ο Σαμαράς θέτει σε ομοιρία έναν άλλον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον οδηγεί σε μια θέση και στάση η οποία εγώ εκτιμώ ότι δεν συνάδει με προηγούμενες θέσεις του, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Κυρίως όμως τον οδηγεί και σε μια συμπεριφορά θεσμικών ακροβασιών, και αυτό είναι το χειρότερο. Διότι το να εμπλέκει κανείς τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επιλογές οριακές για το τι ορίζει το Σύνταγμα της χώρας είναι θεσμική ακροβασία που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί. Κύριε Μητσοτάκη, λοιπόν, η πρόταση δυσπιστίας που καταθέτεται σήμερα στην κυβέρνησή μου είναι καλοδεχούμενη. Την καλωσορίζω. Και αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό δώρο που μου κάνετε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Μιας πρώτης τάξης, θα έλεγα, ευκαιρία, ώστε αυτές τις δύο μέρες να μιλήσουμε με ονόματα και με διευθύνσεις για το ποιος έδωσε τι και πότε, για το ποιος κέρδισε και ποιος έδωσε σε αυτή τη μεγάλη ιστορία που μας ταλανίζει εδώ και 26 χρόνια, αλλά και λίγο περισσότερα. Γιατί από τη δεκαετία του 70 έχουν γίνει παραχωρήσεις και λάθη για να βρεθούμε σήμερα σε αυτή τη θέση. Θα τα πούμε λοιπόν όλα, με ονόματα και με διευθύνσεις, για το ποιος κέρδισε και το ποιος έχασε, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, ποιος φέρνει πίσω την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας και τα σύμβολά της, και ποιος κάποτε παρέδιδε ακόμα και το όνομα Μακεδονία για εσωτερική χρήση. Όλα θα τα πούμε. Δεν πρόκειται να γλιτώσετε. Διότι εμπόριο πατριωτισμού και πατριδοκαπηλείας στην παράταξη της αριστεράς δεν θα κάνετε εσείς εδώ, κύριε Μητσοτάκη. Δίνω με μία μόνο φράση, γιατί πιστεύω τις δύο επόμενες μέρες από σήμερα κιόλας θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε αναλυτικά και με χρόνο. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης μία φράση κατεβαίνοντας από το βήμα. Θα αναμετρηθούμε, λέει, με την ιστορία και με τις ευθύνες μας. Θα αναμετρηθούμε λοιπόν πράγματι, κύριε Μητσοτάκη, και με την ιστορία και με τις ευθύνες μας. Μόνο που εσείς αυτό το διήμερο θα μετρηθείτε και με την οικογενειακή πολιτική σας ιστορία. Και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή την προσωπική αναμέτρηση κινδυνεύετε να βρεθείτε εντυπωσιακά ελιποβαρείς.